εστιατόρια από δεξιά τώρα. Εδώ σε παρακαλώ, τράβα μου πλάνα. Πόσες φορές δεν βρεθήκατε μάρτυρες σε εικόνες όπου η αναμονή στο αυτοκίνητο πίσω από ένα τουριστικό λεωφορείο ήταν αναπόφευκτη λόγω αποβίβασης επισκεπτών και των αποσκευών τους. Η δυσκολία πρόσβασης των οχημάτων σε πολυσύχναστες περιοχές που μεταφέρουν τουρίστες συνεχίζει να αποτελεί εμπόδιο, αναγκάζοντας τους οδηγούς σε παράτυπες οδικές ενέργειες που θέτουν ακούσια σε κίνδυνο για την πρόκληση ατυχημάτων. Οποιοδήποτε κόστος μας κυνηγάει η αστυνομία χωρίς να φταίμε. Φταίμε εις γνώσεις μας, ξέρουμε ότι θα κάνουμε την παρανομία, αλλά δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, αν δεν πας στο εκάστοτε ξενοδοχείο. Θα δούμε στις πόλεις συγκεκριμένα πολλά σημεία τα οποία έχουν τοποθετηθεί, για παράδειγμα, κολονάκια. Εμείς οι ίδιοι οι πολίτες, σε πολλές των περιπτώσεων, παρκάρουμε δίπλα στα κολονάκια, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την προσβασιμότητα των λεωφορείων. Θα δούμε δέντρα τα οποία είναι ακλάδευτα, πραγματικά, με τα λεωφορεία περνώντας οι οδηγοί να έχουν δύο επιλογές. Είτε να τρακάρουν κάποιο αυτοκίνητο από τα παρκαρισμένα τα απέναντι, είτε να σπάσουν, το έχουμε δει πολλές φορές αυτό, είτε να σπάσουν τα τζάμια του λεωφορείου, με αποτέλεσμα ακόμα και οι ίδιοι οι επιβάτες να κινδυνεύουν από την θράψη των κρυστάλλων. Ο Σύλλογος για την Προστασία της Ανθρώπινης Ζωής επισημαίνει ότι οι συναρμόδιοι οφείλουν να φροντίζουν τους δρόμους και να εποπτεύουν τα σημεία που μπορούν να αποτελέσουν παγίδες για τη δημόσια ασφάλεια. Ανατηφόρα έχουν συμβεί στην παραλιακή. Θα δούμε ότι λίγο πριν τα τροχαία, λίγο μετά τα τροχαία, θα δούμε από τις αντίθετες κατευθύνσεις κάποιες καθιζήσεις, οι οποίες είναι άκρως επικίνδυνες, και εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουν οι αρχές όσον αφορά το τι έφτεξε στο να έχουμε αυτό το θανατηφόρο. Μήπως ήταν η καθίζηση 100 μέτρα πριν του οδοστρώματος που ο οδηγός δεν γνώριζε και ξέφυγε το όχημα της πορείας του. Είμαστε 1000% παράνομοι, αλλά όταν πρέπει να πας κάπου, πρέπει να πας. Δημόσια ομολογία από τους επαγγελματίες τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις αντίξεις, όπως αναφέρουν, συνθήκες στους δρόμους του νησιού. Οι διαμορφωμένες αυτές συνθήκες, όπως η αποβίβαση επιβατών σε δρόμους όπου είναι δεδομένη η παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, αναγκάζουν τους λεωφορείουχους να λειτουργούν ενάντια στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια πεζών και οδηγών. Ό,τι μπορεί να δημιουργηθεί ατύχημα, να φταίς εσύ, χωρίς να φταίς. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Που πρέπει να το κάνεις. Αν ακολουθήσει κανένας ένα οδηγό τουριστικού λεωφορείου, θα διαπιστώσει και θα καταγράψει τραγελαφικές πραγματικά εικόνες, βλέποντας ότι η προσβασιμότητα σε πολλές των περιπτώσεων είναι ανύπαρκτη, με αποτέλεσμα, ξαναλέω, εδώ να δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα. Τώρα, αν θα με ρωτούσε κανείς εάν αυτή η πόλη και η οποιαδήποτε πόλη στην Κρήτη, γιατί δεν είναι μόνο το Ηράκλειο, είναι σχεδόν όλες οι πόλεις έτσι, χρειάζονται νοικοδόμηση. Χρειάζονται νοικοδόμηση από το μηδέν, να ξαναδούμε κάποια πράγματα όσον αφορά την προσβασιμότητα, να δούμε τους δρόμους, να δούμε ακόμα και τις κυκλικές πορείες, οι οποίες, όπως έχουν χωροθετηθεί, δεν διευκολύνουν την πρόσβαση των βαρέων οχημάτων. Θα διαπιστώσει κανείς πολύ εύκολα λάστιχα πάνω στις κυκλικές, στα υποχρεωτικά κυκλικά, που σημαίνει ότι δεν μπορεί το λεωφορείο, δεν μπορεί το βαρύ όχημα να στρίψει σε μια υποχρεωτική κυκλική πορεία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ταλαιπωρία τόσο του ίδιου του οδηγού, των επιβατών, αλλά και όλων των πολιτών που ακολουθούν με τα οχήματά τους. Το σκηνικό έρχεται να συμπληρώσει η δυσαρέσκεια των ξένων επισκεπτών και οι φωτογραφίες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, αποκαλύπτοντας τις παραλήψεις και τις αβελτηρίες στο οδικό δίκτυο του νησιού.